να ξεκινήσουν τώρα οι κριτές την κριτική τους. Να ξεκινήσουμε από τον Δημήτρη. Όλγα μου, πώς αισθάνεσαι? Πολύ ωραία. Καταλαβαίνεις πώς αισθάνομαι τα τελευταία χρόνια εγώ, δηλαδή, τώρα. Με νιώθω. Υπέροχος. Πάλι σας είχα στο μυαλό μου όταν έκανα αυτό το look. Είναι εμφανές. Γιατί αυτό το look, ναι, όντως. Αυτό το look είναι, το θεωρώ πολύ φωτογενές. Εγώ νομίζω θα πρέπει να έρθω δίπλα σου να βγάλουμε μια φωτογραφία. Ναι. Εγώ τη βγάζω, Δημήτρη, άμα θέλεις τη φωτογραφία. Θα χαιρόμαι. Είναι πάρα πολύ editorial look αυτό. Είναι για μια σελίδα μόδας περιοδικού κτλ. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ πιασάρικο. Το ρούχο αυτό τι είναι, ένα σχεδιαστή? Όχι. Τι είναι? Δύο διαφορετικά κομμάτια. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια που εσύ πήρες τα κομμάτια και τα ένωσες. Mm-hmm. Ωραία. Να σου πω ότι λίγο το πάνω δερμάτινο, για να πούμε τη λεπτομέρεια, είναι λίγο πιο λαμπερό από το κάτω. Ναι. Είναι λίγο. Το αξεσουάρ που το συνδύασε σε αυτό το κινηματογραφικό πάλι που πας σε ταινίες ή επιστημονικές φαντασίες ή μου βρίσκει κάτι τέτοια, εμένα μου αρέσουν αυτά. Τώρα να ψάξω να βρω λάθος, να σου πω, ήθελε ένα κορμάκι από μέσα, ένα δίχτυ, να το κάνει λίγο πιο στιλιστικά ή ήθελε κάτι πανοφόρι. Δεν θα το πω. Θα σου πω απλά ότι μου αρέσει αυτό που βλέπω. Παρόλη τη λεπτομέρεια της υφής που είναι λίγο πιο γυαλιστρό το πάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μου αρέσει το εντυπωσιακό look. Και μην ξεχνάς, είμαι φωτογράφος μόδας και εγώ μια τέτοια εικόνα θα τη φωτογράψα. Ευχαριστώ. Τζάντα, πώς τη λένε? Σκούλος. Είναι το πρώτο τεσάρι που παίρνω από τον κύριο Σκουλό. Κράτα το σαν φυλαχτό. Το κρατάω. Ηλιάνα. Όλγα μου. Γεια σου, Ηλιάνα. Εγώ στο περίπου το βλέπω το sci-fi. Καταλαβαίνω την ερμηνεία που έχεις δώσει από την Ex Machina, που είναι ένα ρομπότ ουσιαστικά, που έχει έτσι ασημένιο κεφάλι. Σωστά δεν τα λέω? Σωστά. Ωραία. Να δω, έχω καταλάβει κιόλας. Ναι, όχι, σωστά. Κάτι διαφορετικό. Το κράνος μου κάνει λίγο. Ωραίο το sci-fi το ασημί. Μου κάνει λίγο πολεμικό, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι, δηλαδή, μου το χαλάει δηλαδή αυτό το γύσο. Θα ήθελα να το έχει κόψει και να είναι ακριβώς το κεφάλι σου. Ναι. Σίγουρα η αδυναμία στα παπούτσια φαίνεται κάθε μέρα, το ότι είναι διεκπαιρεωτικά, αλλά αυτή τη φορά ταιριάζουν με το look. Υπέροχο παντελόνι, να λέμε την αλήθεια. Τώρα είναι παντελόνι και φούστα μαζί και περπατάς και ανοίγει και εγώ τρελαίνομαι με αυτά. Είναι φωτογραφική εικόνα αυτό. Όλο. Είναι φωτογραφική εικόνα. Νομίζω ότι κάτι ήθελε σίγουρα από μέσα για να σε βολέψει για εκεί που πας. Αλλά επειδή έχω καιρό έτσι να δω κάτι τόσο ενδιαφέρον από σένα, που φαίνεις πάντα ωραίες εικόνες παρόλα αυτά, γιατί και εσύ λίγο επαναπαύθηκες και λίγο μπερδεύτηκες στην πορεία, θα σε επιβραβεύσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου αξίζει σήμερα. Και άλλο τεσάρι. Στέλιο. Και τα δύο κομμάτια που φοράς, και τον τζάκετ και το παντελόνι, είναι πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσουν και τα παπούτσια αυτή τη φορά, ταιριάζουν πάρα πολύ. Το πέτυχα. Αυτό τον μπαρ υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει. Α, είναι της φαντασίας σου. Ναι, αλλά γιατί να μην, θα μπορούσε να υπάρχει. Θα ήταν τέλειο να υπάρχει. Βασικά περίμενα να μου πεις ότι υπάρχει, να μου πεις ποιο είναι να πάω. Αλλά επειδή δεν υπάρχει, θα χάσει 2 βαθμούς τώρα, μάνι. Όχι. Κι εγώ έτσι νομίζω. Όχι. Μη σου πω 3. Σίγουρα θα έκλεβες τα βλέμματα όπου και να πήγαινες με αυτήν την εικόνα. Είναι πάρα πολύ ωραία, σου ταιριάζει πάρα πολύ. Μου λείπει κάτι στο γυμνό δέρμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Μεταλλικό, να... ίσως ήθελε. Μπορεί να ήθελα ένα σκουλαρίκι, ένα. Κάτι. Κάτι λείπει. Πολύ ωραία είσαι. Ευχαριστώ. Ένα. Οπότε. Παρόλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, αφού δεν υπάρχει το μπαρ, ένα. Πόβησε. Όχι, είσαι πάρα πολύ ωραία. Θα σου πω, χωρίς να θέλω να γίνομαι γραφικός, ότι αν είχε και ένα πανοφόρι, μπορεί να ήταν και 5. Για σήμερα είναι 3. Ευχαριστώ. 14,8. Σοκ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς να πας στη θέση σου.